Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, τον κύριο Παγώνη. Κύριε Παγώνη, πέρσι τέτοιο καιρό περίπου μας είχατε πει 5 πράγματα στο Μοσχάτο Ταύρος Πόρτη για την ομάδα σας, τη Δάφνη, είτε είναι η γυναικεία ομάδα είτε η ανδρική. Έτσι και φέτος θέλουμε ακριβώς το ίδιο. Να ξεκινήσετε να μας πείτε τόσο ωραία πορεία που οφείλεται της γυναικείας ομάδας της Δάφνης. Είναι γεγονός ότι είχαμε ένα κλειστό ρόστερ φέτος. Βασιστήκαμε πολύ σε παίχτριες, κάποιες Ελλήνες που ξέραμε, κάποιες Αμερικάνες που είχαν ξαναπαίξει για μας, όπως η Κασάντρα Μπράουν. Ο κύριος Μπομπούς, ο προπονητής μας, έκανε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Είχε μια πολύ καλή χημεία η ομάδα φέτος. Δουλέψανε πάρα πολύ καλά και οι γυμναστές μας. Όλο το team των γυμναστών, οπότε αποφύγαμε μέχρι σήμερα με τραυματισμούς παρόλη την ένταση του πρωταθλήματος που είχε. Και νομίζω κάποια αποτελέσματα ήρθαν φυσιολογικά, κάποια άλλα θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά πολύ ευχαριστημένοι, γιατί στην ουσία έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση στα play-off, ό,τι και να γίνει. Άρα διεκδικούμε Ευρώπη, έτσι. Οι τέσσερις πρώτοι πάνε στην Ευρώπη. Τώρα η συμμετοχή μας είναι ένα πράγμα που θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες. Θέματα του budget που θα καταλυστεί, του roster, τι πλάνο θα κάνει τον χρόνο. Πάντως είναι γεγονός ότι επάξια η ομάδα πήρε το εισιτήριο και για αυτό. Κύριε Παγώνη, κάνατε κάτι άλλο καλό, έτσι. Βρεθήκατε στα Χανιά, νομίζω, έτσι, στο Final Four του Κυπέλλου. Αντιμετωπίσατε την Νίκη Λευκάδας, χάσατε όμως και βρεθήκατε στο μικρό τελικό, τον οποίο κερδίσατε. Ναι, ναι. Ήταν για μας πρώτη φορά πήγαμε, ήταν μεγάλη επιτυχία νομίζω για το σύλλογο. Δεν είχαμε ξαναπάει σε τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, Final Four. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, πρέπει να ομολογήσω. Είναι ένα γιορταστικό κλίμα εκεί, κερδίζει τον μπάσκετ πάνω απ' όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ ότι πρώτα οι αθλητές και οι ομάδες πρέπει να παίζουν για το άθλημα, μετά για τον εαυτό τους, για τις ομάδες και τέλος για τους εαυτούς τους ατομικά, οι παίχτες ή οι προπονητές. Άρα με αυτή τη σειρά να το πάρουμε, ναι, κερδίζει τον μπάσκετ από αυτό το θεσμό του Final Four Κυπέλλου, όπου και αν γίνεται. Ήταν πραγματικά μια καλή διοργάνωση. Μας γεμίζει χαρά το ότι πήγαμε, κερδίσαμε το μικρό τελικό. Θα μπορούσαμε να είμαστε και στον τελικό, γιατί κρίθηκε σε πολύ μικρές λεπτομέρειες ο ημιτελικός μας με τη Λευκάδα. Είναι ένα πάρα πολύ άλλο παιχνίδι. Το χάσαμε στην ουσία για 3 πόντους, νομίζω. 4 αν θυμάμαι καλά. Πρώτη, τα καταφέρνετε όμως, έτσι. Είσαστε κοντά στην ομάδα, ναι. Είσαστε χρόνια στην ομάδα. Ναι. Σκαλή, την ανεβάζετε. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ίσως βοηθάει και το ότι οι κόρες μου παίζουν ακόμα στο σύλλογο, στις υποδομές του. Είμαι κοντά και στα τμήματα των υποδομών. Είχαμε κάποιες επιτυχίες υποδομές φέτος. Ανεβάσαμε κορασίδες στην πρώτη κατηγορία. Πήραμε ID το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Ανεβάσαμε το τμήμα των παιδών μας. Πήγανε καλά οι νεάνιδες μας, τετράδα βγήκανε. Και το αντρικό πάει καλά. Το αντρικό πάει πάρα πολύ καλά. Όπως δίνουν τα πράγματα, θα είμαστε στα play-off για την άνοδό μας. Είμαστε κάποιες από τις δυνατές ομάδες που θα. Παρότι εκκρεμεί μια ένσταση με τη φιλία περάματος, έτσι. Η ένσταση αποφασίστηκε τελικά μόλις το βράδυ ότι θα ξαναγίνει ο αγώνας. Δευτέρα, εμείς θα πάμε να παίξουμε αυτό που πρέπει να παίξουμε. Δεν θέλουμε εμείς να παίρνονται αγώνες στα χαρτιά, είναι γεγονός. Θέλουμε να παίρνονται στο γήπεδο. Οπότε, εφόσον η Ομοσπονδία αποφάσισε ότι πρέπει να ξαναγίνει το match, εμείς θα πάμε να το παίξουμε αυτό το match. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θα. Πιστεύω το αποτέλεσμα ότι θα είναι θετικό, θα μας δικαιώσει το τέλος. Κύριε Παγώνη, πού νομίζετε ότι θα φτάσει την ομάδα σας? Η ομάδα, εντάξει, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Σίγουρα μπορεί να οργανωθεί ακόμα καλύτερα. Μπορεί να γίνει πολλά πράγματα και στο αντρικό και στο γυναικείο. Το καλό για το σύλλογό μας είναι ότι έχουμε κέφι, αυτοί που είμαστε εδώ, έχουμε μεράκι, έχουμε αντοχές ακόμα. Και νομίζουμε ότι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, εγώ προσωπικά είμαι κάπου 8-9 χρόνια εδώ στο σύλλογο, κάτι έχει γίνει, έχουν πιάσει τόπο. Οι προσπάθειες όλων μας, πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε και την συμπαράσταση του Δήμου. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Ο Δήμος βοηθάει να γίνει μέτρο της ομάδας, είναι γεγονός όλες τις ομάδες. Αλλά αυτή η προσπάθεια μεγάλη που έχει γίνει νομίζω ότι έχει αποδώσει καρπούς μέχρι τώρα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να βλέπουμε και το αντρικό μας και το γυναικείο μας και τις υποδομές μας να πηγαίνουν καλύτερα. Ποια άλλη ομάδα στο γυναικείο πρωτάθλημα της Α1, εκτός από τη δικιά σας, έχει εντυπωσιάσει φέτος? Κοίταξε, αναμφίβολα, ο Ολυμπιακός είναι μια πανίσχυρη ομάδα, μια ομάδα που ανήκει σε ένα μεγάλο κλαμπ αθλητικό, από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος, μαζί με τον Παναθηναϊκό και κάποιες άλλες ομάδες. Σίγουρα είναι φαβορή για τον τίτλο του πρωταθλήματος, δεν το συζητάμε και φέτος. Από εκεί και πέρα, νομίζω μου άρεσε όντως ο ΠΑΟΚ, που είναι δεύτερος, έκανε αξιόλογη πορεία. Μου άρεσε και η Λευκάδα, έχει ωραία ομάδα, πήγε στην Ευρώπη, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν κάποιες ομάδες που ξεχώρισαν και νομίζω και δίκαια αυτή τη στιγμή μαζί μας είναι στις 4 κορυφές. Βέβαια, μια ευχάριστη έκπληξη είναι ότι οι ομάδες που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν θα είναι στα play-out ή αν θα μείνουν στην κατηγορία απλώς ή αν κάποιος από αυτές θα πάνε στα play-off. Έχουμε 2 αγωνιστικές ακόμα. Όπως το Sporting, όπως η Ελευθερία Μοσχάτο. Όπως τα Καλύβια, όπως οι Εσπερίδες. Είναι ομάδες που παλεύουν αυτή τη στιγμή ισόβαθμες. Έχουν δώσει ένα άλλο τόνο στο πρωτάθλημα.
Και είναι και αυτές οι ομάδες άκρης συγχαρητηρίων ότι το παλεύουν μέχρι τέλος. Τα μάτς κρίνονται στον πόντο, στο καλάθι. Τα ρόστερ τους είναι πολύ καλά. Πρόεδρε, ποιες θεωρείτε τις καλύτερες τρεις ξένες κατά την προσωπική σας άποψη? Νομίζω θα. Τώρα δεν θα ήθελα να μιλήσω για τις δικές μας παίκτες, γιατί και εμείς και εμάς οι ξένες οι δικές μας είναι νομίζω αξιόλογες κοπέλες, αξιόλογες αθλήτριες, πολύ καλές. Κάποιες χωρίς να πω πρώτη, δεύτερη, τρίτη που μου αρέσουν είναι γεγονός. Μου αρέσει η Τζέσικα Τόμας από τον Ολυμπιακό, είναι πραγματικά μια εξαίρετη παίκτρια. Σίγουρα μια καλή παίκτρια που έχει κάνει διαφορά νομίζω και στο Μοσχάτο είναι η Κασάντρα Ροσέλ που την είχαμε πέρυσι και εμείς. Είναι μια εξαίρετη αθλήτρια και σαν χαρακτήρα και πολύ καλή παίκτρια. Και βοήθησε νομίζω πάρα πολύ. Και μωρό χαμόγελο. Και μωρό χαμόγελο και καλό παιδί. Είναι τα έχει όλα. Και αγαπάει την Ελλάδα, έτσι, το πολύ σημαντικό, όπως πάρα πολλές ξένες νομίζω αθλήτριες. Σίγουρα νομίζω ότι και οι δικές μας αθλήτριες, βέβαια, για να μην αδείξω και τις δικές μας. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μας. Ναι. Πες μας κάτι για τις δικές μας αθλήτριες. Οι δικές μας αθλήτριες θα ξεκινήσω από την Κασάντρα Μπράουν. Η Κασάντρα Μπράουν έπαιξε πρόπερση πάλι για μας. Υπήρχε μεγάλη φορά να παίξει και πέρσι, δεν έπαιξε βέβαια. Πήγε στον Παναθηναϊκό όπως είμαστε όλοι, αλλά φέτος μπόρεσε και συνεργάστηκε και πάλι μαζί μας. Είναι μια εξαίρετη σουτέρ, μια εξαίρετη παίχτρια, με ήθος, σοβαρότατη. Η KJ και Σούναν Λασούν Τζέιμς δηλαδή είναι μια παίχτρια πάρα πολύ καλή, ελπιδοφόρα, πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, ρούκι. Έχει παίξει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα νομίζω. Το μέλλον σίγουρα της ανήκει. Αυτή η κοπέλα σίγουρα ίσως κάποια στιγμή να παίξει στο NBA, γιατί έχει ποσότητα να παίξει σωματικά αυτή τη στιγμή. Και που το μέλλον είναι δικό της. Και τέλος η Ποντέρα Ετσίντομ είναι μια παίκτρια που είναι σε όλες τις κατηγορίες στην πρώτη πεντάδα, όπως ξέρετε, στα κοψίματα, στα μπλοκ, στα ακριβώς. Είναι μια θόρυβη παίκτρια, ιδιαίτερα τεχνική, έχει παίξει Εθνική Αμερικής. Δηλαδή έχουν έρθει ποιοτικές παίκτριες έτσι του μπάσκετ από την Ευρώπη, από την Αμερική. Είναι γεγονός και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί προσωπικά ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 7, 8, 9 ομάδες από τις 12 που έχουν φέρει πάρα πολύ καλές παίκτες. Δηλαδή θεωρώ τις παίκτες των Καλυβίων, ιδίως την Davis, την, το center forward το διαφεύγει. Ποια ομάδα είναι αυτή? Των Καλυβίων. Ναι, η Davis είναι το center forward. Η Davis είναι το center forward. Μαζί με την Αλίζ. Με την Αλίζ, ακριβώς. Η Αλίζ είναι μια εξαίρετη παίκτρια. Playmaker, ναι. Ναι, και το center forward μου έχουν εντυπωσιάσει αυτή η τριάδα δηλαδή, των ξένων παίκτριων. Είναι πραγματικά πολύ καλές παίκτριες. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές παίκτριες. Από τις Ελληνίδες. Από Ελληνίδες σίγουρα υπάρχουν παίκτριες. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα η Διονυσία Αλεξανδρή φέτος μαζί μας. Που είναι πραγματικά η κοπέλα. Έχει κάνει πραγματικά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Παρόλα τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε η κοπέλα στη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν όμως και άλλες καλές παίκτες όπως η Λολίτα Ηλίμουρα που είναι πραγματικά πολύ καλή παίκτρια. Η Αξιοπούλου. Η Αξιοπούλου, ένα παιδί που έχει περάσει από εμάς και έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις. Έχει κάνει νομίζω πάρα πολύ καλή χρονιά και με το Μοσχάτο. Δηλαδή το Μοσχάτο γενικά έχει, είναι μια ευχάριστη έκπληξη το ότι αυτή τη στιγμή. Πρόεδρε, νομίζω ότι το Μοσχάτο κατά κάποιο τρόπο του δίνει το καλό παράδειγμα και σας ακολουθεί. Είναι ναι. Πίσω 1-2 χρόνια, θα έλεγα. Ναι, πραγματικά. Κάποιες παίκτες δικές μας παίζουν τώρα στο Μοσχάτο. Ακολούθησε μια συνταγή δικιά μας ότι έπαιξε. Και αξίζει συγχαρητήρια, βέβαια, παίζει μόνο με δύο ξένες. Όταν όλοι οι άλλοι παίζουν με τρεις. Έχει κάνει γι' αυτό λέω ότι ήταν πραγματικά μια αξιόλογη προσπάθεια και δυνατή, γιατί το κάναμε και εμείς το ίδιο πραγματικά πριν δύο χρόνια. Με δύο παίκτες παίξαμε όταν οι περισσότεροι είχαν τρεις ξένες. Εμείς παίζαμε με δύο. Γενικά, ναι, πιστεύω όμως ότι είναι μια επιτυχημένη χρονιά για το Μοσχάτο, ό,τι και αν γίνει. Πρόεδρε, για να τελειώσουμε έτσι, για να πούμε και λιγότερα, έτσι, όχι δεν θέλουμε, θα μας φύγει και μια άλλη στιγμή. Κάντε μια ευχή για αυτή τη χρονιά. Εγώ θα ήθελα να τελειώσει πιο γρήγορα από όσο προγραμματίζει η Ομοσπονδία, γιατί σήμερα μόλις έμαθα ότι θα κρατήσει μέχρι το τέλος Μαΐου ένα πράγμα εξοντοτικό για τις ομάδες, για τα μπάτζετ των ομάδων, γιατί πρέπει να πληρώσουν ξένες παίκτριες και ακριβές ξένες παίκτριες, όπως είπαμε, και καλές μέχρι τέλος Μαΐου. Δεν ξέρω πόσο μας θα το αντέξουν αυτό. Θα πρέπει να γίνεται ένας καλύτερος προγραμματισμός να ξέρουμε πότε τελειώνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, όχι στο περίπου να δούμε και πάνω κάτω τότε. Θα ευχηθώ όμως να είναι ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα το επόμενο και αυτό πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν ένα πολύ ποιοτικό πρωτάθλημα. Ίσως είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στην Αλφαένα από όσα έχω δει μέχρι τώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Το πιο ποιοτικό. Το οποίο όμως είναι και σημαντικό γιατί ανέβησε και το επίπεδο, έτσι. Ναι, έχει ανέβει το επίπεδο 100%. Δηλαδή η Αλφαένα φέτος δεν έχει καμία σχέση με την Αλφαένα των προ-2 ετών. Διότι έχουν έρθει και καλύτερες παίκτριες και περισσότερες. Είναι τρεις πια ξένες κάθε ομάδα. Χωρίς να λέμε αυτό αν είναι καλό ή κακό. Έτσι σηκώνει πολύ συζήτηση τι είναι καλό και τι είναι κακό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά έχουν έρθει ποιοτικές παίκτριες, καλές παίκτριες, έχουν ανεβάσει το επίπεδο, δίνουν θέαμα. Οι αγώνες είναι συναρπαστικοί, λίγο στο καλάθι, στο ένα δευτερόλεπτο, στα δύο δευτερόλεπτα. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο πάμε καλά. Και σε εθνικό επίπεδο πάμε καλά. Θεωρώ ότι οι παραστάσεις που παίρνουν και οι Ελληνίδες αθλητές και οι μικρότερες Ελληνίδες αθλητές που έρχονται από πίσω, όταν βλέπεις ένα αγώνα ένα ποιοτικό με τόσο καλές Αμερικανίδες παίκτριες και ένας παίκτριες, νομίζω ότι κάνει καλό
και στις δικές μας τις νέες αθλήτριες. Παίρνουν παραστάσεις, παίρνουν εικόνες, προπονούνται στις ομάδες τους με καλύτερες παίχτριες. Άρα γίνονται και αυτές καλύτερες στο διάστημα της σεζόν. Νομίζω ναι, βοηθάει και στο κομμάτι της εθνικής ομάδας ένα πιο ανταγωνιστικό. Πρώτη τα κανάλια, τα αθλητικά όπως το δικό μας. Έτσι. Ναι. Το μας κατά Ταύρο Σπόρτι, όπως είναι το Sport Hero. Εγώ και άλλα, βοηθάνε. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ. Είναι συγκεκριμένα τα κανάλια και σχετικά λίγα, όπως όλοι το γυναικείο μπάσκετ. Πρέπει να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για το γυναικείο μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι κάνει ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα αναγνωριστεί μετά από κάποια χρόνια τη σπουδαιότητά του. Πρέπει να είναι κοντά ο κόσμος στο γυναικείο μπάσκετ. Πολλοί άνθρωποι έχουν εσφαλμένη άποψη ότι το γυναικείο μπάσκετ δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο το αντρικό. Αν έρθουν να δουν μερικούς live αγώνες, ζωντανούς αγώνες, θα δουν ότι δεν είναι έτσι. Και θέαμα έχει και ποιότητα έχει. Και είναι σαν να λέμε ότι στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν με ενδιαφέρει ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, με ενδιαφέρει μόνο των αντρών. Αυτό είναι λάθος. Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι λάθος και το να λες ότι εγώ βλέπω μόνο αντρικό μπάσκετ και δεν βλέπω γυναικείο. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν παίχτριες, γυναίκες, αθλήτριες που παίζουν καλύτερα από άντρες. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Έτσι, λοιπόν. Άρα, αν κάποιος έρθει να δοκιμάσει δηλαδή μερικούς αγώνες γυναικείου μπάσκετ, στην Α1 τουλάχιστον που είμαστε τώρα, θα δει ένα πολύ ποιοτικό πρωτάθλημα, πολύ ποιοτικούς αγώνες και χαρά μας θα ήταν να τονωθεί αυτό το ενδιαφέρον στο μέλλον περισσότερο. Για μένα, ένα μελανό σημείο, μια που λέμε για τα κανάλια, είναι η απουσία της ΕΡΤ από τους τελικούς αναφορούς στην Κρήτη που παίξαμε, που ενώ είχε ανακοινωθεί, είχε μπει και στο πρόγραμμα. Τελευταία στιγμή η ΕΡΤ απέσυρε την μετάδοση των αγώνων αυτών live. Για ακριβείς λόγοι πιστεύω να μας τους εξηγήσει η ΕΡΤ κάποια στιγμή αργότερα. Αλλά ούτε και άλλο ένα κανάλι ήρθε. Πάρα ένα έτσι, αυτό το live stream που έδωσε. Ναι, ότι έκανε έτσι, ναι. Προσπάθεια ναι, ναι. Το Sport Hero ή έφερε αμέσως ιδιωτικό συνεργείο δικό της το Sport Hero σε συγκεκριμένη περίπτωση. Έδωσε σήμα παντού στα τοπικά κανάλια. Ιντερνετικά το μετάδοσε με το YouTube, το κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube. Αλλά όχι, βέβαια θέλω να πούμε στιγμή, ότι ούτε άλλο κανάλι της ΕΡΤ ήρθε ιδιωτικό τουλάχιστον. Όχι, όχι. Και εγώ δεν ξέρω αν πρέπει στο μέλλον η Ομοσπονδία μας να σκεφτεί να συνεργαστεί και με κάποιο άλλο κανάλι ιδιωτικό, όπως το Αντένα, το Star, κάποιο Sky, οποιοδήποτε που θα δώσει μια τέτοια. Θα σας συμπληρώσω σε κάτι τώρα. Γιατί η Ομοσπονδία κάνει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Δίνει πολλές άδειες, ξέρετε, για το live streaming. Ναι, ναι, κάνει πολλά. Και σε εμάς μας δίνει το Μασομάσκα το Ταύρο να δώσουμε μαγνητοσκόπηση, έτσι που δίνουμε πολλές και την στην Α2 κατηγορία, είτε στη Β' Εθνική, είτε στο γυναικείο. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την Ομοσπονδία. Βέβαια, η Ομοσπονδία πάντα προσπαθεί και τις εθνικές ομάδες να έχει σε ψηλό επίπεδο. Προσπαθεί να διαδώσει το άθλημα του μπάσκετ, γιατί αυτός είναι ένας από τους βασικούς της στόχους και καλά κάνει. Εμείς τα σωματεία προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με την Ομοσπονδία, ό,τι και αν μας πει. Ό,τι ώρα αν μας πει ότι έχει τηλεθέαση ένας αγώνας και 10 το πρωί θα πάω να τον παίξουμε, αν θεωρηθεί ότι θα κάνει καλό στη μετάδοση ενός παιχνιδιού. Άρα θεωρώ. Σήμερα πρώτη, γιατί αυτό το παιχνίδι έγινε τέτοια μέρα. Δυστυχώς το συγκεκριμένο παιχνίδι Δάφνη Πρωτέας Βούλα, γιατί ναι, για να πούμε στον κόσμο ότι μιλάμε μόλις 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάτς. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα, σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας. Έγινε γιατί ο Πρωτέας Βούλας, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχουν διάφορες αθλήτριες στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σχολείων που γίνεται ναι, στην Κρήτη. Στην Κρήτη, στο Λυκείο, μπράβο. Ξεκινάει αύριο, μέσα 20 του μηνός. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δυστυχώς. Αυτό θα μας τραβήξει τους υπόλοιπους αγώνες πιο πίσω. Και αυτό συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή, από σήμερα, τι μπορεί να γίνει με τις υπόλοιπες ομάδες και την Ομοσπονδία. Για να μην τελειώσουμε τέλος Μαΐου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, διότι όταν τελειώνεις τέλος Μαΐου είναι μια πολύ μακριά περίοδος και όπως καταλαβαίνετε. Έχει διάφορα θέματα. Θέλουμε και την ξεκούραση και την αναπλήρωση. Η ξεκούραση, οι αθλητές είναι καταπονημένες, οι σύλλογοι είναι καταπονημένοι, ταξίδια, όλο αυτό το πράγμα. Όλα κάποια στιγμή δεν μπορεί να μας τα 9 μήνες. Λοιπόν, πρόεδρε, θέλουμε να μιλήσουμε κι άλλο σίγουρα. Ναι. Αλλά γιατί μας έχει δικαιώσει και λίγο προετοίμασες. Έτσι, είστε αρκετά μελετικός. Θα το κανονίσουμε μια άλλη φορά να πούμε περισσότερα. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους σας.